Ξεκινώντας την εκδήλωσή μας, ας αναλογιστούμε λιγάκι, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, τις εικόνες που φτάνουν καθημερινά στις οθόνες της τηλεόρασης, των υπολογιστών, των κινητών μας και διαμορφώνουν όλους αυτούς τους τέσσερους τελευταίους μήνες ένα πρωτόγνωρο τοπίο, πραγματικά, που δίνει την εντύπωση σε πολλούς νέους και σε πολλούς εργαζόμενους ότι ζούμε πλέον σε έναν τελείως διαφορετικό κόσμο σε σχέση με πριν. Αν σκεφτούμε το τι έχουμε δει περίπου από το Φλεβάρι, δηλαδή μετά την τυπική έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, θα δούμε ότι υπάρχει ένας καταιγισμός εξελίξεων, μία διαρκής κλιμάκωση των ανταγωνισμών και της πολεμικής προετοιμασίας. Ακούμε για όπλα που μπορούν να χτυπήσουν από τη μία άκρη του πλανήτη στην άλλη μέσα σε λίγα μόλις λεπτά ή δευτερόλεπτα, για βόμβες κενού μέχρι και για πυρηνικά μικρής κλίμακας. Ακούμε για περιοχές του πλανήτη όπως τα νησιά του Σολομόντα και η Περνιστερία που ίσως αρκετοί να μην είχαν ξανακούσει ποτέ μέχρι τώρα και παρακολουθούμε το πώς εκεί ξεδιπλώνονται ανταγωνιστικά, οικονομικά, στρατιωτικά και πολιτικά συμφέροντα και συγκρούσεις σε διεθνές επίπεδο. Βλέπουμε εικόνες καταστροφής που έφερε ο πόλεμος σε πόλεις όπως η Μαριούπολη και το Σεβεροντονέτς που μπορεί κάποιοι να μην γνώριζαν καν την ύπαρξή τους και είδαμε φυσικά τις φρικαλαιότητες που διέπραξαν τα προηγούμενα χρόνια αλλά και τώρα τα φασιστικά τάγματα του Αζόφ. Και ενώ αρκετοί εργαζόμενοι πίστεψαν ίσως αρχικά ότι όλη αυτή η κατάσταση αφορά κάποια μακρινά μέρη του πλανήτη και ότι είναι ίσως κάτι προσωρινό που θα τελειώσει πολύ πριν αγγίξει τη ζωή μας εδώ στην Ελλάδα, τα πράγματα αποδείχθηκαν πολύ πολύ διαφορετικά. Ο εμπορικός, ενεργειακός και οικονομικός πόλεμος που υπήρχε πριν τον πραγματικό πόλεμο στην Ουκρανία και οξύνθηκε μετά την έναρξή του, μεταφράστηκε σε διόγκωση της ακρίβειας, σε άνοδο της τιμής των καυσίμων, σε τον τροφίμων πολλών ειδών ανάγκης πρώτης κατανάλωσης. Το άνοιγμα του λογαριασμού της ΔΕΗ και του φυσικού αερίου έγινε ένα εφιάλτης για το σύνολο των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Οι διακοπές μετατράπηκαν σε ένα όνειρο θερινής νυκτός για πολλούς νέους και τις οικογένειές τους, ενώ πλέον είναι καθημερινή η συζήτηση για επιβολή δελτίου ενέργειας, ακόμα και επισητιστικής κρίσης. Το χειμώνα δηλαδή όχι μόνο πανάκριβοι λογαριασμοί, τρόφιμα και ενέργεια αλλά και ταυτόχρονες ελήψεις και τα βαριά σύννεφα μιας νέας οικονομικής κρίσης μαζεύονται ξανά πυκνά στον ορίζοντα. Ενώ την ίδια στιγμή τα τύμπανα του πολέμου ακούγονται ολοένα και πιο κοντά μας είτε με τον κίνδυνο γεννήκευσης του πολέμου στην Ουκρανία πλέον σε όλη την Ευρώπη είτε με την όξη της έντασης ανάμεσα στην αστική τάξη της Ελλάδας και της Τουρκίας. Αλήθεια είναι, σύντροφοι και φίλοι, ότι όλα αυτά διαμορφώνουν το πεδίο μίας νέας φάσης των εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο. Όμως, δεν μπορούμε να πούμε σε καμία περίπτωση ότι ζούμε σε έναν κόσμο διαφορετικό από αυτόν που ζούσαμε πριν Όσο παράξενο και αν ακούγεται αυτό σε πάρα πολλούς. Και ο λόγος δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι όλα αυτά τα φαινόμενα, η οικονομική κρίση, η ακρίβεια, ο πόλεμος, βρίσκονται στο DNA του σημερινού συστήματος. Βρίσκονται στο DNA της σημερινής άδικης κοινωνίας που ονομάζεται καπιταλισμός. Είναι αυτό το σύστημα που βοβαρδίζει τα δικαιώματά μας που βομβαρδίζει το δικαίωμά μας να σπουδάζουμε, χτυπάει το εισόδημα των οικογενειών μας, δημιουργεί την ακρίβεια και φέρνει σε πολλούς λαούς ανά την υφήλιο τη φρίκη του πολέμου. Ας σκεφτούμε για παράδειγμα, σύντροφοι και φίλοι, τι ήταν αυτό που γέννησε τον σημερινό πόλεμο στην Ουκρανία. Όσο απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, φυσικά έχουμε ακούσει πάρα, πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό. Η προπαγάνδα του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα, Λέει ότι έφταιγε ο Πούτιν που πήρε μια παρανοϊκή απόφαση να ξεκινήσει τον πόλεμο ή ότι στην Ουκρανία συγκρούεται η απολυταρχική καθυστερημένη Ανατολή με τη δημοκρατική προηγμένη Δύση. Από την άλλη μεριά, η Ρωσία λέει ανάμεσα στα άλλα ότι ο πόλεμος γίνεται για να αντιμετωπιστεί ο φασισμός στην Ουκρανία ή για να σταματήσει η επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα σύνορά της. Κι όμως, σύντροφοι και φίλοι, τα ίδια γεγονότα που παρακολουθήσαμε όλους αυτούς τους τέσσερις μήνες διαψεύδουν όλους αυτούς τους ισχυρισμού. Αρκεί να φέρουμε στη μνήμη μας ξανά την αντιπαράθεση που έχουμε παρακολουθήσει για το αν οι χώρες της Ευρώπης θα προμηθεύονται το ρώσικο φυσικό αέριο ή το αμερικάνικο LNG, για το αν οι πληρωμές θα γίνονται σε ρούβλια ή σε δολάρια για το ποιε χώρε θα γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ και ποιε θα στραφούν στη νέα Ευρασιατική Συμμαχία που είναι τώρα υποδιαμόρφωση με πρωταγωνιστές τη Ρωσία και την Κίνα. Εάν τα σκεφτούμε όλα αυτά, θα δούμε λοιπόν ότι παρά τα αρχικά προσχήματα υπάρχει μία βαθύτερη αιτία για την οποία διεξάγεται αυτός ο πόλεμος και η βαθύτερη αυτή αιτία είναι ένας παγκόσμιος ανταγωνισμός για το ποιος θα ελέγχει αγορές, δρόμους μεταφοράς, εμπορευμάτων, αγωγούς ενέργειας, για το ποιος θα ελέγχει σφαίρες επιρροής και πλουτοπαραγωγικές πηγές. Είναι δηλαδή ένας παγκόσμιος ανταγωνισμός για το ποια μονοπόλια θα κερδίσουν απέναντι στους αντιπάλους τους και ποια θα βγουν χαμένα. Ας σκεφτούμε, σύντροφοι και φίλοι, για να γίνουν όλα αυτά πιο κατανοητά, κάποιους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους στην ενέργεια, για να καταλάβουμε τι πάει, τι να πει ανταγωνισμός ανάμεσα σε μεγάλα μονοπόλια. Ας πάρουμε το παράδειγμα της Gazprom, ένα από τα πιο διάσημα μονοπόλια που έχουμε ακούσει πάρα πολύ αυτούς τους τελευταίους τέσσερους μήνες, ως τον βασικό προμηθευτή φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Πρέπει να σκεφτούμε, σύντροφοι, ότι αυτό το μονοπόλιο είναι μια τεράστια επιχείρηση με περισσότερες από 200 τριγατρικές σε περίπου 35 χώρες, με επενδύσεις σε διαφορετικούς κλάδους, όπως για παράδειγμα και στις τράπεζες, διαθέτει κεφάλαια που ξεπερνούν τα 350 δισεκατομμύρια δολάρια και απασχολεί περισσότερους από, 400, από 450.000 εργαζόμενους. Και φυσικά από την άλλη μεριά Υπάρχουν αντίστοιχα αμερικάνικα και ευρωπαϊκά μονοπόλια όπως η ExxonMobil, Mobil, η Total, η BP που όλοι αυτοί μαζί ανταγωνίζονταν μεταξύ τους για το ποιος θα ελέγχει την ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης. Αυτό θα το δούμε όποιο κλάδο, όποια καπιταλιστική χώρα ή περιοχή της γης και αν εξετάσουμε. Θα δούμε δηλαδή ένα πλήθος από μονοπόλια και μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που συγκεντρώνουν τεράστια κέρδη από την εκμετάλλευση των εργαζόμενων, που τα κεφάλαιά τους πολλές φορές συγκρίνονται με προϋπολογισμούς καπιταλιστικών κρατών και βρίσκονται σε διαρκή ανταγωνισμό αναμεταξύ τους για το πώς θα μοιράσουν τα λάφυρα που αποκομίζουν από αυτή τη ληστεία των εργαζόμενων, την εκμετάλλευση δηλαδή της εργατικής τάξης. Σε αυτό λοιπόν το κουβάρι των ανταγωνισμών φυσικά συμμετέχει κάθε καπιταλιστικό κράτος για να προασπίσει τα συμφέροντα των δικών του μονοπωλίων και αυτό γίνεται με όλους τους τρόπους. Είτε με διπλωματικά μέσα, είτε με στρατιωτικά μέσα. Α σκεφτούμε για παράδειγμα, για να επανέλθουμε σε αυτούς τους ενεργειακούς κολοσσούς, ότι τα συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο της Exxon Mobil, της Total, άλλων τουρκικών αλλά και ελληνικών μονοπωλίων βγήκαν να τα υπερασπιστούν ο Αμερικάνικο έκτο στόλο, οι γαλλικέ, οι ελληνικέ και οι τουρκικέ φρεγάτε αντίστοιχα, δημιουργώντα μια επικίνδυνα έφλεκτη ύλη στην περιοχή. Αντίστοιχο παράδειγμα διπλωματικών μέσων, να το πούμε, είναι και η αντιπαράθεση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το ποιε κυρώσει ενάντια στη Ρωσία θα εφαρμοστούν και ποιε όχι, ανάλογα με τα συμφέροντα που είχαν τα μονοπόλια κάθε καπιταλιστικού κράτου. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος άσκησε βέτο στο εμπάρκο, στο να υπάρξει εμπάρκο στο ρώσικο πετρέλαιο, γιατί έτσι διασφαλιζόταν η κερδοφορία των Ελλήνων εφοπλιστών. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κουβάρι των αντιθέσεων διαμορφώνονται επίση και διεθνεί οικονομικέ, πολιτικέ και στρατιωτικέ συμμαχίε ή και ενώσει στρατιωτικών αστικών κρατών, όπω είναι για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Γιατί, Γιατί επιδιώκουν με αυτόν τον τρόπο να ανταπεξέλθουν με καλύτερους όρους στον ανταγωνισμό με τα άλλα αστικά κράτη και να κατοστήλουν επίσης πιο αποτελεσματικά τους εργαζόμενους και το λαό στο εσωτερικό κάθε χώρας. Αυτή λοιπόν είναι η εποχή του υπεριαλισμού, η εποχή δηλαδή του καπιταλισμού που κυριαρχούν τα μονοπόλια και σε αυτήν την εποχή η όξυση των ανταγωνισμών ανάμεσα στα καπιταλιστικά κράτη και τις υπεριαλιστικές συμμαχίες για να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των μονοπωλίων τους οδήγησε και συνεχίζει να οδηγεί στην εκδήλωση αμέτρητων πολεμικών συγκρούσεων και πολλών υπεριαλιστικών πολέμων. Ο πόλεμος λοιπόν που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία δεν αποτελεί εξαίρεση και δεν είναι παρά ένα κομμάτι από το παζλ του ανταγωνισμού ανάμεσα στις Ηνωμένε Πολιτείε, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία μεριά και στις Ρωσία και Κίνα από την άλλη για το ποιοι θα έχουν το πάνω χέρι, την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές υπεριαλιστικό σύστημα. Ένας ανταγωνισμός που πλέον από το Φλεβάρι διεξάγεται με πολλές μεγαλύτερες ή μικρότερες αιστείες ένταση σε όλο τον κόσμο, από τον Ειρηνικό έως το Βόρειο Πόλο, κάνοντας πάντα τον κίνδυνο ενός γενικευμένου πολέμου πιο ορατό από ποτέ. Να θυμηθούμε, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, ότι παρόμοια κατάσταση βρήκε μπροστά της η ανθρωπότητα και στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν η καπιταλιστική Γερμανία ξεπέρασε σταδιακά τον αγγλικό καπιταλισμό σε οικονομική δύναμη και τότε, όπως έλεγε ο Λένιν, σε μία συλλογή κειμένων που αξίζει να την προμηθευτείτε όποιοι δεν την έχετε, είναι συλλογή κειμένων του Λένιν για τον πόλεμο και τη σοσιαλιστική επανάσταση και υπάρχει σίγουρα στο βιβλιοπωλείο εδώ στο διήμερο, έλεγε λοιπόν εκεί ο Λένιν ότι εκείνη την εποχή, με αυτή την άνοδο της καπιταλιστικής Γερμανίας, εμφανίστηκε ανάμεσα στα παλιά αρπακτικά της Ευρώπης, δηλαδή ανάμεσα στους Άγγλους και Γάλλους καπιταλιστές, ένας νεαρός άρπαγας και ζήτησε το δικό του μερίδιο από την καταλήστευση των λαών και της εργατικής τάξης. Και ξέρουμε όλοι πώς κατέληξε αυτός ο ανταγωνισμός εκείνη την εποχή, αυτές αυτό ο τσακωμό ανάμεσα σε αυτού του άρπαγε λύθηκε με τη φρίκη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου που έπνιξε στο αίμα όλη την Ευρώπη. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, αυτή η εικόνα που περιγράψαμε μέχρι τώρα δεν είναι όμως η μοναδική που είδαμε τους μήνες που προηγήθηκαν. Εκτός από αυτές τις ζωφερές εικόνες του υπεριαλιστικού πολέμου, της ακρίβειας, της επερχόμενης οικονομικής κρίσης, είδαμε και τις εικόνες της ελπίδας, τις εικόνες των αγώνων των εργαζόμενων σε μία σειρά χώρους, εδώ ειδικά στην Ελλάδα, στην υγεία, στην Κόσκο, στην Ιφούντ, e στα πετρέλα της Καβάλα, στη Λάρκο. Είχαμε τις κινητοποιήσεις στα πανεπιστήμια ενάντια στα νομοσχέδια της κυβέρνησης. Είχαμε το ελπιδοφόρο μήνυμα της πρωτιάς της πανσπουδαστικής στους φοιτητικούς συλλόγους και την ενίσχυση των ταξικών ψηφοδελτίων σε μια σειρά σωματεία και κλάδους. Φάνηκε δηλαδή η δύναμη έστω και σε ένα πρώτο αλλά πολύ σημαντικό επίπεδο που μπορεί να έχει ο λαός, οι εργαζόμενοι και ο νεολαία δύναμη οργάνωσης του αγώνα, απόκρουσης αντιλαϊκών μέτρων και υπεράσπισης δικαιωμάτων, αλλά και απόσπασης νέων κατακτήσεων. Και φυσικά, στην καρδιά αυτής της ελπιδοφόρας εικόνας ήταν και συνεχίζουν να είναι το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, που δίνουν όθηση, έμπνευση, κουράγιο, αντοχή σε αυτούς τους αγώνες, που πρωτοστατούν στην προσπάθεια για να πολλαπλασιαστούν αυτές οι αγωνιστικές διαθέσεις. Αυτό, σύντροφοι και φίλοι, είναι ένα μήνυμα που πρέπει να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους νέους. Όσο το δυνατόν να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζόμενους. Ότι δηλαδή τις δύσκολες και σύνθετες συνθήκες του υπεριαλιστικού πολέμου και των συνεπειών του στην οικονομία που έχουμε μπροστά μας, ο λαός είναι ικανός να τις αντιμετωπίσει είναι ικανός να σηκώσει κεφάλι και αυτή του η δύναμη πολλαπλασιάζεται με ένα ισχυρό ΚΚΕ γιατί είναι πραγματικά η μοναδική δύναμη που μπορεί και δίνει απαντήσεις στα σημερινά αδιέξοδα βάζοντας τον λαό πρωταγωνιστή των εξελίξεων. Είναι η μοναδική δύναμη που πρωτοστατεί στην οργάνωση του αγώνα επίσης στα επικίνδυνα σχέδια βαθύτερης εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο είναι η μοναδική δύναμη που βάζει επιτακτικά το ζήτημα απεμπλοκής της χώρας μας από αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς. Γιατί είναι αλήθεια, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, ότι η αστική τάξη της χώρας μας μας έχει ήδη εμπλέξει στον υπεριαλιστικό πόλεμο γιατί επιζητεί έναν πιο αναβαθμισμένο ρόλο στην περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Τι άλλο είναι αν σκεφτούμε εκτό από εμπλοκή η διατήρηση και η επέκταση των νατοικών βάσεων σε κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και η σύναψη διμερών και τριμερών συμφωνιών με τις Ηνωμένε Πολιτείε, με τη Γαλλία και με μια σειρά άλλα καπιταλιστικά κράτη της περιοχής. Εμπλοκή μάλιστα που δεν μένει μονάχα σε στρατιωτικό επίπεδο αλλά γίνεται και με οικονομικούς όρους γίνεται με τα σχέδια των, Ελλήνων, των ελληνικών επιχειρηματικών ομήλων που ποντάρουν στο ότι θα κάνουν χρυσές δουλειές εάν μετατραπεί η χώρα μας σε ενεργειακό και μεταφορικό κόμβο. Γίνεται με τα σχέδια των εφοπλιστών που έχουν κλείσει συμβόλαια για να μεταφέρουν το πανάκριβο αμερικάνικο υγροποιημένο αέριο, το LNG. Γίνεται με τα σχέδια κερδοφορίας των μονοπωλίων στην ενέργεια και με τα σχέδια μεγάλων κατασκευαστικών ομήλων για να πασαρέψουν πολύ μεγάλες επενδυτικές συνεργασίες και ευκαιρίες που βρίσκουν τώρα μπροστά στον πόλεμο. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς εύκολα, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, ότι μία χώρα που γεμίζει με νατοικές βάσεις, αλλά και στην οποία θα αναπτυχθούν σχέδια εισαγωγής ενέργειας στην Ευρώπη για να αντικατασταθεί το ρώσικο φυσικό αέριο, από τη μία συμβάλλει ενεργά στη διεξαγωγή τώρα του πολέμου που εξελίσσεται στην Ουκρανία, ενώ την ίδια στιγμή μεγαλώνει και ο κίνδυνος να αποτελέσει το ίδιο τις το έδαφος και ο λαός μας στρατιωτικό στόχο. Σε αυτή την πορεία εμπλοκής της χώρα μας το κουβάρι των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων έχουν μεγάλη ευθύνη τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Όλοι τους, χέρι-χέρι, βήμα-το-βήμα, προώθησαν χωρίς κανένα δισταγμό τους νατοικούς σχεδιασμούς και κατευθύνσεις στην περιοχή μας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στέλνει τώρα όπλα και πολεμικό υλικό στην Ουκρανία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση έδινε γη και είδωρ στα νατοικά πλοία, που βρισκόντουσαν στο λιμάνι της Σούδας και από τα οποία εκτοξεύονταν οι πύραυλοι που βοβάρδιζαν τη Συρία πριν κάποια χρόνια. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπέγραψε τη συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείε, που είχε προετοιμάσει όμως και καθαρογράψει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν που υπέγραψε τη συμφωνία των Πρεσπών που άνοιξε το δρόμο για την είσοδο της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και η τη διατήρησε. Μάλιστα τώρα, τα νατοϊκά κομβόι που μεταφέρουν πολεμικό υλικό στην Ουκρανία περνούν πλέον μέσα από το νατοϊκό έδαφος της Βόρειας Μακεδονίας. Να σημειώσουμε δε ότι στο πρόσφατο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ο πρόεδρος του δήλωνε ότι παραμένουν ως κόμμα περήφανοι για την υπογραφή της νατοικής κοπής συμφωνίας των Πρεσπών. Όλοι τους Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ παρά τις υπαρκτές επιμέρους διαφοροποίησεις συμφωνούν με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η χώρα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και μετά την πρόσφατη Σύνοδό του. Οι εξοπλισμοί που ήρθαν ήδη στη Βουλή ξεπερνούν τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Συμφωνούν και με το νέο επικίνδυνο στρατιωτικό δόγμα του ΝΑΤΟ που... Στοχεύει στον πολλαπλασιασμό των ατοικών στρατευμάτων στην Ευρώπη και στην πιο άμεση επέμβαση του ΝΑΤΟ και την διεύρυνση της λικοσημαχίας με Φιλανδία και Σουηδία. Συμφωνούν επίσης με τη μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμβο. Γίνεται λιπτόν αντιληπτό, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, ότι οι διακηρύξεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ότι δήθεν στα πλαίσια του ΝΑΤΟ θα μπορούσε να ακολουθηθεί μια πιο ήπια, πιο ειρηνική τάχα μου πολιτική και όχι αυτή η ακραία, όπως λένε, της Νέας Δημοκρατίας, είναι διακηρύξεις κενές περιεχομένου. Οι νατοικές κατευθύνσεις είναι επικίνδυνες για το λαό, του εργαζόμενους και την νεολαία της χώρας μας, αλλά και όλους τους λαούς της περιοχής, όποιος ρυθμός και αν επιλεγεί για την πρόθεσή τους. Εξάλλου, οι πρώτερες θητείες στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ παλιότερα έδειξαν ότι δεν δίστασαν στιγμή για την υλοποίηση των ευρωατλαντικών κατευθύνσεων και συμφερόντων. Μόνο οι θέσει και η δράση του ΚΚΕ, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, ράγισαν αυτό το γυαλί της ευρωατλαντικής συνένεσης να φέρουμε στο μυαλό μας τις μπογιατισμένες νατοικές φρεγάτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα μπλόκα στις νατοικές αμαξοστοιχίες και κομβόι στην Αλεξανδρούπολη, οι μεγάλες πορείες και συγκεντρώσεις ενάντια στον πόλεμο, να φέρουμε την εικόνα των αμέτρητων συσκέψεων και περιοδιών που έκανε το ΚΚΕ αλλά και η ΚΝΕ, για την ενημέρωση του λαού και την οργάνωση του αγώνα που αποτέλεσαν μερικές μονάχα από τις αγωνιστικές στιγμές που σημάδεψαν τους προηγούμενους μήνες ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Ήταν εξάλλου σύντροφοι και φίλοι η συνέχεια μια σταθερής και αταλάντευτης δράσης του ΚΚΕ και της ΚΝΕ όλα τα προηγούμενα χρόνια μαζί με χιλιάδες εργαζόμενους και αυταπασχολούμενους ενάντια σε κάθε πολεμική επέμβαση και υπεριαλιστικό πόλεμο από τις κινητοποιήσει ενάντια στον πόλεμο και τις νατοικές επεμβάσεις σε Συρία, Λιβύη, Ιράκ, Αφγανιστάν, έως τις μαχητικές πορείες και δράσεις ενάντια στον πόλεμο στη Γιουκοσλαβία, το ΚΚΕ ήταν ο οργανωτής του αγώνα. Αυτόν τον αγώνα συνεχίζουμε και σήμερα, σύντροφοι και φίλοι, βάζοντας προμετωπίδα να κλείσουν οι βάσεις των ΙΠΑ και του ΝΑΤΟ, να μην τολμήσει η κυβέρνηση να στείλει προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία ή οπουδήποτε αλλού εκτός σύνορων και φυσικά να ακυρωθεί η Ελληνή-Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για τις Βάρκες. Αυτός ο αγώνας για την απεπλοκή της χώρας μας από τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, από τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, είναι σύντροφοι και φίλοι η μοναδική ελπίδα για να δυναμώσει η ικανότητα της εργατικής τάξης και του λαού να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα, να δυναμώσει η ικανότητά του για να εναντιωθεί στα πολεμικά σχέδια και να μπορέσει να εναντιωθεί στην αμφισβήτηση των συνόρων της χώρας από τη δική του σκοπιά, από τη σκοπιά των δικών του ταξικών συμφερόντων. Και το λέμε αυτό γιατί την τελευταία περίοδο εξελίσσονται γόργα τα επικίνδυνα σχέδια του ΝΑΤΟ για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, για παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, οξύνεται αντιπαράθεση των αστικών τάξεων Ελλάδας και Τουρκίας και δεν είναι απίθανη ακόμα και η εκδήλωση ενός θερμού επεισοδίου το επόμενο διάστημα. Ενάντια σε όλα αυτά, ο λαός μπορεί να χαράξει τη δική του πορεία ειρήνης, συνεργασίας και κοινή πάλης με όλους τους λαούς, με αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το λαό αφέντη στον τόπο του με την εξουσία στα δικά του χέρια. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, σε αυτό το σημείο, ορισμένοι εργαζόμενοι φοιτητές μας θέτουν τον εξής προβληματισμό. Συμφωνούν μαζί μας ότι αυτό που περιγράφει το ΚΚΕ είναι πραγματικά η μοναδική διέξοδος για τους λαούς. Όμως στα μάτια τους πολλές φορές, ο αντίπαλος μοιάζει πολύ πολύ δυνατός. Μάλιστα, κάποιοι μεγαλύτεροι σε ηλικία μας λένε ότι τώρα πια είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, που ανατράπηκε η Σοβιετική Ένωση και πλέον οι λαοί έχασαν ένα πολύ μεγάλο του στήριγμα. Σίγουρα, σύντροφοι και φίλοι, η ανατροπή του σοσιαλισμού και η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης αποτέλεσε ένα πολύ μεγάλο πισωγύρισμα για τους εργαζόμενους και τους λαούς σε όλο τον κόσμο. Οι δεκάδες πόλεμοι και οι υπεριαλιστικές επεμβάσεις που ακολούθησαν είναι η τραγική απόδειξη για τη μεγάλη απώλεια που είχε το στρατόπεδο της εργατικής τάξης από την ανατροπή του σοσιαλισμού. Όμως ας σκεφτούμε λιγάκι το εξής. Η Σοβιετική Ένωση δεν υπήρχε από πάντα. Η Σοβιετική Ένωση ήταν η μεγάλη κατάκτηση της πάλης των εργατών και του λαού στη Ρωσία που έδωσε τέλος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο προ όφελο της εργατικής τάξης. Πάλι που καθοδήγησαν οι Μπολσεβίκοι με επικεφαλή στο Λένιν. Το μεγάλο στήριγμα των λαών κατά τον 20ο αιώνα, δηλαδή η Σοβιετική Ένωση, φτιάχτηκε από την ίδια τη δύναμη και την πάλη της εργατικής τάξης. Οι εργαζόμενοι και ο λαός αλλά και το επαναστατικό κίνημα μπροστά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο βρίσκονταν επίσης μπροστά σε έναν ιδιαίτερα αρνητικό συσχετισμό. Και τότε ο αντίπαλος έμοιαζε αρχικά παντοδύναμος. Ρώσοι, Γερμανοί και Γάλλοι εργάτες πήγαιναν αρχικά με ενθουσιασμό στον πόλεμο ακούγοντας την προπαγάνδα των εκμεταλλευτών τους. Κι όμως... Τα δεινά του πολέμου τα άλλαξαν όλα αυτά. Οι λαοί απίβδησαν από τη φρίκη με την οποία ήρθαν να αντιμέτωποι και έτσι μία σειρά επαναστάσεις κατά τη διάρκεια και την εξέλιξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου με πρώτη φυσικά την Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση έτριξαν τα θεμέλια της εξουσίας των καπιταλιστών και έκαναν δυνατή την ύπαρξη του πρώτου εργατικού κράτους στον 20ο αιώνα και σε αυτό το εργατικό κράτος, τη Σοβιετική Ένωση, οι λαοί της Ουκρανίας και της Ρωσίας που σήμερα βρίσκονται σε πόλεμο, οι λαοί της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν και πολλοί ακόμα έζησαν ειρηνικά για περισσότερα από 70 χρόνια. Εγκαθίδρυσαν τη δική τους εξουσία. Αγωνίστηκαν για να αξιοποιήσουν με τις σχέσεις της ιδιοκτησίας, της κοινωνικής ιδιοκτησίας πάνω στη γη, τα εργοστάσια, τον πλούτο του υπεδάφους τους, των υδάτων, αντιμετώπισαν το μίσος και τον πόλεμο που είχαν οι παλιοί εκμεταλλευτές, που σαμπόταραν αυτά τα βήματα της Σοβιετικής εξουσίας. Αυτοί οι λαοί λοιπόν έτσι πρόοδευσαν μαζί στο πλαίσιο του σοσιαλισμού. Χρειάζεται εδώ να σημειώσουμε ότι από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν βγήκαν όλοι οι λαοί σύντροφοι και φίλοι ανατρέποντας τους εκμεταλλευτές τους. Για κάποιες χώρες, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος σταμάτησε με συμφωνία ανάμεσα στους συμπεριαλιστές και μάλιστα τότε, όταν υπογράφηκε η περίφημη συνθήκη των Βερσαλιών, πανηγύριζαν στο στρατόπεδο του καπιταλισμού ότι βρέθηκε δίθεν το φάρμακο που δεν θα ξαναφέρει ποτέ τον πόλεμο. Κι όμως, τα σύννεφα του πολέμου ξαναμαζεύτηκαν και τότε ξαναείπαν στους λαούς και στους εργαζόμενους ότι ξανά υποτίθεται μία συμφωνία υπεριαλιστικής ειρήνης μπορεί να φέρει οριστική λύση. Και έτσι οι πρωθυπουργοί της Αγγλίας, της Γαλλίας υπέγραψαν με το Χίλτερ και το Μουσολίνι τη συμφωνία του Μονάχου το 1938. Και όλοι ξέρουμε φυσικά τι ακολούθησε ένα με δύο χρόνια αργότερα. Ένας δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος που σε αυτόν τον πόλεμο τον ναζισμό, το φίδι του φασισμού, τον νίκησαν οι ηρωικές μάχες του κόκκινου στρατού, τα 20 εκατομμύρια πολιών της Σοβιετικής Ένωσης και των αντιστασιακών κινημάτων που συγκροτήθηκαν υπό την καθοδήγηση των κομμουνιστικών κομμάτων σε όλη την Ευρώπη. Αυτό έχει σημασία, σύντροφοι και φίλοι, και σήμερα που ακούμε και πάλι υποσχέσεις ότι μία συμφωνία για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία ανάμεσα στα υπεριαλιστικά στρατόπεδα που συγκρούονται εκεί πέρα μπορεί να φέρει και διαπαντός την απομάκρυση του πολέμου από την Ευρώπη. Τα συμφέροντα όμως και ο ανταγωνισμός των υπεριαλιστών είναι αγεφύρωτα, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι και το απέδειξε και η περίπτωση της αντιπαράθεσης στην Ουκρανία όλα τα προηγούμενα χρόνια. Από την αρχή της παρέμβασης του ΝΑΤΟ τη δεκαετία του 2000 και τις αναταραχές που υπήρξαν τότε, δεν έγινε κατορθωτό καμία από τις συμφωνίες που έγιναν να μην οδηγήσει στην κλιμάκωση. Αποκορύφωμα ήταν το 2014, που μετά την εκ νέου ομινατοϊκή παρέμβαση και από την άλλη μεριά την κατάληψη της Κρυμαίας από τη Ρωσία. Είχαμε τις συμφωνίες του Μίνσκ, που δεν σταμάτησαν όμως ούτε την ενίσχυση των φασιστικών ταγμάτων του Αζόφ από την Ουκρανική κυβέρνηση, δεν σταμάτησαν την τοποθέτηση νατοικών στρατευμάτων στις γειτονικές χώρες και οπλισμού στην Ουκρανία, ούτε σταμάτησαν αυτές οι συμφωνίες υπεριαλιστικής ειρήνης στην τωρινή εισβολή της Ρωσίας. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι ο δρόμος πως μία υπεριαλιστική συμφωνία περνά μέσα από τη φρίκη του υπεριαλιστικού πολέμου και γίνεται ξανά με τη σειρά τη η αφετηρία για ένα νέο γύρο ανταγωνισμών που θα κάνουν την πολεμική σύγκρουση να επανέλθει πολύ πιο γιγαντωμένη. Η μόνη πραγματική απάντηση απέναντι στον υπεριαλιστικό πόλεμο είναι ο σοσιαλισμός. Είναι η πάλη των εργαζομένων και του λαού για τη δική του εξουσία. Γιατί η ανατροπή του καπιταλισμού και η εγκαθίδρυση τη εργατική εξουσία σημαίνει και κατάργηση των αιτιών που οδηγούν στον πόλεμο. Γιατί μονάχα η νέα σοσιαλιστική οικονομική και κοινωνική οργάνωση, δηλαδή ο κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό, το να ανήκουν όλα τα μέσα παραγωγής στην κοινωνία μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι τεράστιες δυνατότητες της εποχής μας θα υπηρετούν τον εργαζόμενο άνθρωπο, τις σύγχρονες ανάγκες του λαού για δουλειά, ζωή, υγεία, ειρήνη και συνεργασία με τους άλλους λαούς και δεν θα θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους του κεφαλαίου. Γιατί στο σοσιαλισμό πλέον χάνουν την εξουσία τους οι εκμεταλλευτές είναι οι εργαζόμενοι που βγαίνουν από το περιθώριο της πολιτικής ζωής και συμμετέχουν ισότιμα άντρες και γυναίκες ενεργά στη λήψη, στην εφαρμογή και στον έλεγχο των αποφάσεων έχουν δηλαδή πλέον την εξουσία στα δικά τους χέρια. Και αυτό το απέδειξε και η θετική, όπως είδαμε, πείρα της οικοδόμησης του σοσιαλισμού, αλλά και η αρνητική πείρα των ανατροπών πριν 30 χρόνια που άνοιξε δυστυχώς τον ασκό του αιώλου για να συγκρουστούν λαοί που μέχρι πριν ζούσαν ειρηνικά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ένα πολύ συχνό ερώτημα που δεχόμαστε από αρκετούς εργαζόμενους και πολλούς περισσότερους νέους είναι το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη φρίκη του πολέμου. Είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, ίσως το πιο σημαντικό ανάμεσα σε άλλα που προκύπτουν αυτή την περίοδο. Για να απαντήσουμε λοιπόν, σύντροφοι και φίλοι, σε αυτόν τον πολύ σωστό προβληματισμό, πρέπει να ξαναφέρουμε στο μυαλό μας τις πιο ελπιδοφόρες εικόνες τις οποίες αναφερθήκαμε πριν. Τις εικόνες δηλαδή των ελπιδοφόρων εργατικών αγώνων, των φοιτητικών και μαθητικών κινητοποιήσεων, τη αλλαγή του συσχετισμού σε φοιτητικού συλλόγου και σε εργατικά σωματεία. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτέ τι εικόνε, θα δούμε ότι βασική προϋπόθεση για να βάλουμε εμπόδια, για να εναντιωθούμε πραγματικά στη φρίκη του πολέμου, είναι να μην παρατηρούμε σαν θεατές τα όσα γίνονται. Αλλά να γίνουμε εμείς πρωταγωνιστές του έργου, να αλλάξουμε με τους αγώνες μας την πλοκή του και την ιστορία του. Και αυτή η προσπάθεια το να γίνει ο λαός και η νεολαία πρωταγωνιστές των εξελίξεων αφορά φυσικά πρώτα απ' όλα τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, αλλά όχι μόνο. Είναι ένας αγώνας στον οποίο μπορεί κάθε νέος εργαζόμενος, κάθε νέος φοιτητής, κάθε μαθητής, να συμβάλλει από το δικό του μετερίζει, με το δικό του τρόπο, με τις δικές του δυνατότητες. Και είναι χιλιάδες αυτή τη στιγμή αγωνιστές που συμπορεύονται και δίνουν μάχη μαζί με το ΚΚΕ σε χώρους δουλειάς, σε γειτονιές και όπως σίγουρα ξέρετε από πρώτο χέρι, εκεί που σπουδάζει, δουλεύει, ζει και εργάζεται η νεολαία. Τι σημαίνει λοιπόν ότι κάθε ένας μας μπορεί να συμβάλλει στην υπόθεση να γίνει ο λαός και οι εργαζόμενοι και η νεολαία πρωταγωνιστές της ιστορίας. Σημαίνει αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, πρώτα απ' όλα, την πολύ σημαντική προσπάθεια που πρέπει να γίνει για να ανέβει ο βαθμός οργάνωσης στα σωματεία και στους φοιτητικού συλλόγους. Σημαίνει το να ζωντανέψουν με τη συμμετοχή τους περισσότεροι νέοι, περισσότερος κόσμος τις συλλογικέ διαδικασίες του εργατικού, του φοιτητικού και του μαθητικού κινήματος. Σημαίνει να ενισχυθούν και να μαζικοποιηθούν οι αγωνιστικές πρωτοβουλίες. Σκεφτείτε τι μεγάλη υπόθεση είναι να κατορθώσουμε να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι, φοιτητέ και συμμαθητέ, γίνεται σε μία πορεία, σε μία κινητοποίηση ή σε μία αγωνιστική διεκδίκηση οποιαδήποτε μορφής. Και φυσικά εδώ χρειάζεται η συμβολή και η σκέψη όλων μας για το πώς θα αναβαθμιστεί η συζήτηση μέσα στο κίνημα για τη διαμόρφωση ετοιμάτων που θα παίρνουν υπόψη κάθε φορά το κύριο του αγώνα και θα ακουμπούν ανάλογα με την πορεία του το σύνολο των αναγκών των εργαζομένων και των νέων από τη μόρφωση και τους όρους εργασίας έως την αναψυχή και τον ελεύθερο χρόνο. Εξάλλου, η μεγάλη δύναμη των εργαζόμενων φάνηκε όταν δεν περίμεναν κανένα σωτήρα, αλλά με τη δική τους οργάνωση, με δυνατά σωματεία και αλληλεγγύη έγιναν μία αγροθιά, συγκρούστηκαν με την εργοδοσία και το κράτος της και έβαλαν μπροστά τα δικά τους αιτήματα. Γι' αυτό και είναι σημαντικό μέσα σε κάθε χώρο να είμαστε εκτός από μπροστάριδες στους αγώνες, αλλά να είμαστε και η φωνή ταυτόχρονα της ταξικής ερμηνείας των εξελίξεων, η φωνή που θα αντιμετωπίζει την επικίνδυνη προσπάθεια εγκλωβισμού των εργαζόμενων και της νεολαίας σε ανώδυνα για το σύστημα κανάλια. Και με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να λειτουργούμε πολλαπλασιαστικά και στην ανάπτυξη αγώνων. Γιατί οι παγίδες που στείνονται σύντροφοι και φίλοι και θα στείνονται το επόμενο διάστημα θα είναι πάρα πολλές. Και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται τόσο οι αντιλαϊκοί νόμοι και το κυβερνητικό έργο της Νέας Δημοκρατίας, όσο και να αντιμετωπίζεται η οποιαδήποτε επικίνδυνη αναμονή από τους δήθεν προοδευτικούς σωτήρες, δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που διεκδικούν τη σκητάλη για να συνεχίσουν από εκεί που το έχει πάει η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό πρέπει να εκφραστεί και με την αλλαγή των συσχετισμών μέσα στα σωματεία και τους φοιτητικού συλλόγους με την πρωτιά φυσικά της πανσπουδαστικής να αποτελεί ένα πρώτο ελπιδοφόρο μήνυμα. Και φυσικά, σύντροφοι και φίλοι, χρειάζεται παραπέρα και η δική μας προσπάθεια ώστε να έχουμε στα χέρια μας εκείνα τα απαραίτητα θεωρητικά εργαλεία για να μπορούμε να δώσουμε μία τέτοια μάχη που σημαίνει το να προμηθευόμαστε το ριζοσπάστη, τον οδηγητή για να παρακολουθούμε την ταξική ανάλυση στις καθημερινές εξελίξεις, να προμηθευόμαστε την ΚΟΜΕΠ για τις πιο σύγχρονες επεξεργασίες του ΚΚΕ και φυσικά τα βιβλία της σύγχρονης εποχής για να γνωρίσουμε βαθύτερα την επαναστατική θεωρία. Αυτό σημαίνει, σύντροφοι και φίλοι, το να οργανώσει ο λαός την αντεπίθεσή του το να βάλουν οι εργαζόμενοι τη δική τους φραγίδα στις εξελίξεις. Από εκεί περνάει, από αυτήν την κοπιαστική προσπάθεια που διαρκώς τα κλιμακώνεται, περνάει η ικανότητα το να αντιωθούμε και στον υπεριαλιστικό πόλεμο και να ανοίξει φυσικά ο δρόμος για την ελπιδοφόρα διέξοδο του σοσιαλισμού. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, κλείνοντας να θυμηθούμε ένα πολύ μεγάλο πράγμα ότι σε αυτήν την προσπάθεια υπάρχει ένα πολύ μεγάλο όπλο για τους εργαζόμενους και το λαό. Είναι η ενίσχυση του ΚΚΕ. Είναι η ενίσχυση της μοναδικής πολιτικής δύναμης που στέκεται με συνέπεια στο πλευρό των εργατικών λαϊκών συμφερόντων σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα πεδία. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν υπήρξε μικρότερος ή μεγαλύτερος αγώνας το προηγούμενο διάστημα που να μην βρει και το στήριγμά του ή την οργανωτική του δύναμη στο ΚΚΕ και την ΚΝΕ. Γιατί ξέρουμε ότι το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που τεκμηριώνει στο πρόγραμμά του ότι ο λαός μπορεί σήμερα να ζήσει πολύ καλύτερα με βάση τις δυνατότητες που υπάρχουν, ότι μονάχα η εργατική λαϊκή εξουσία ως σοσιαλισμός μπορεί να διασφαλίσει τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, η συμπόρευση λοιπόν και η ενίσχυση του ΚΚΕ παντού στους τόπους δουλειάς, τους αγώνες και τις εκλογές όποτε και αν γίνουν είναι συμβολή σε αυτόν τον αγώνα για αυτή τη μοναδική φιλολαϊκή προοπτική, για τη μόνη διέξοδο υπέρ του λαού που είναι το πραγματικά σύγχρονο και το αναγκαίο για τον 21ο αιώνα. Σας ευχαριστώ.